Πώς αντέδρασε ο πατέρας όταν του είπες ότι αποφάσισες να δεχθείς την πρόσκλησή μου? Ας μην μιλήσουμε για τον πατέρα μου. Τόσο καλά, ε. Δεν τον παρεξηγώ. Από τη μία η πρώην γυναίκα μου και από την άλλη ο πρώην υπάλληλός μου. Σίγουρα δεν έχει αντικειμενική εικόνα. Εσύ όμως είσαι περίεργος, ανοιχτόμυαλος. Πολύ σημαντικό. Χρήστ, Μιστ, συνεχίστε. Σαν να μην είμαι εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, Λόκι, είσαι τυχερός που δεν απέστειλα την πρότασή μου όταν ελευθέρωσες τον Τύρο. Αλλά πέρασες χρόνο μαζί του, άρα τιμωρήθηκες αρκετά, είπατε. Τουλάχιστον ο Μιμίρ δεν έχασε ποτέ το χιούμορ του. Τέλος πάντων, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και θέλω να επικεντρωθώ στο μέλλον. Είπα να τους εκπαιδεύσετε, όχι να τους αποκεφαλίσετε. Όχι χτυπήματα πάνω από το λαιμό, εντάξει. Αυτά κάνετε όταν δεν είμαι εδώ. Πατέρα των πάντων. Βασίλη Αγνά. Η Ένχεργιάρ είναι έτοιμη για την ευλογία σου. Γι' αυτό δεν είμαι εγώ εδώ. Η καινούρια βασίλισσα των Βαλκυριών. Σπουδαίοι στρατιώτες αυτοί οι Ένχεργιάρ. Αλλά έρχονται λίγο θολωμένοι από τη Βαλχάλα. Κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ. Τους βοηθάω να θυμηθούν ποιοι ήταν όταν ζούσαν. Είναι σημαντικό αυτό, σωστά. Να ξέρεις ποιος είσαι. Δίνει νόημα σε ό,τι κάνεις. Μουν φιν αφν. Κρόφνταρ. Μουν φιν αφν. Γκορ. Μουν φιν αφν. Γιάννη. Λοιπόν, επόμενη στάση. Βιβλία, ωραία. Είναι για τον νεαρό. Έμαθα ότι σου αρέσει να διαβάζεις. Αυτά είναι μερικά από την προσωπική μου συλλογή. Ευχαριστώ. Γιώργε, ελπίζω να μην είναι μανιτάρια αυτό που μυρίζω. Άκου, εκτιμώ την προσφορά σου. Αλλά δεν ξέρω τι περιμένεις από εμένα. Προς το παρόν είσαι επισκέπτης, Λόκη. Ένα βήμα και τώρα. Πείραμα, Καρλ. Αλλά με όλον τον σεβασμό, να ξέρεις, ήρθα να μελετήσω, όχι να υπηρετήσω. Το τελευταίο που θέλω είναι ακόμα έναν υπηρέτη. Θέλω κάποιον με δυναμισμό, με περιέργεια, που να παίρνει πρωτοβουλίες. Ωραίο φαίνεται αυτό. Γιαχνή είναι. Μα γιατί εμένα, επειδή είμαι μισός γιγαντάς. Σιγά το πράγμα, και οθόρυ είναι. Έρλεν, θα μείνεις ξύπνιος. Για εμένα. Εντάξει, αλλά... Άκου, μην το παρασκέφτεσαι. Σχεδιάζω κάτι που πιστεύω ότι θα σου αρέσει. Μια σημαντική διδακτική ευκαιρία. Και για τους δυο μας. Και η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, θέλω να ξέρω ότι δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Γιατί να πάθουν οτιδήποτε. Αν θυμάσαι, από την αρχή το μόνο που ήθελα ήταν αναχωχή. Κοίτα, τώρα είσαι εδώ. Μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Φτάνουμε στο δωμάτιό σου. Το δωμάτιό μου. Ναι. Εδώ είναι. Πήγαινε όπου θέλεις. Πάρε ό,τι χρειάζεσαι. Ψάξε ελεύθερα. Δεν είσαι εχμαλωτός μου. Και ακόμη πιο σημαντικό, δεν είμαι ο πατέρας σου. Πατέρα των πάντων, ένα περιστατικό απαιτεί την προσοχή σας. Σιφ, δεν καλωσόρισες τον νέο μας καλεσμένο. Από εδώ, ο Λόκι. Αυτός είναι. Εδώ. Στο σπίτι μας. Τι καλά. Η διπλωμάτισά μου. Όλα εντάξει στο νέο Μίντγκαρντ. Οι πρόσφυγες είναι εντάξει. Οι νάνοι ελέγχουν την κατάσταση. Και ο ξέρετε ποιος γύρισε. Πάντα κάτι προκύπτει. Άσε κάτω τα βιβλία. Έχουμε να κάνουμε άλλη μια στάση. Εντάξει. Λοιπόν, ήρθα. Πού είναι? Εκεί πέρα, πατέρα των πάντων, κύριε. Αρχηγέ, καιρό έχουμε να τα πούμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα αν προσπαθείς να φτιάξεις έφλεκτες παγίδες θανάτου. Ενέκρινα προσωπικά τα σχέδια. Και όχι πολύ πρόσφατα, εδώ που τα λέμε. Μήπως ξύπνησες με σκοπό να με πρίξεις σήμερα? Ποιο είναι το παιδί? Εκπαιδεύεις πορτοφολάδες. Ξέρεις κάτι, Ντούρλιν. Βρωμάς φθηνό υδρόμελο και αυτό είναι με διαφορά το πιο ελκυστικό στοιχείο επάνω σου.
Την προσοχή σας. Σας μιλάω εγώ, η μοναδική πηγή εσόδων σας. Θέλω να ξέρετε ότι πιστεύω στις δυνατότητές σας. Πιστεύω ότι θα μου παραδώσετε αυτές τις μηχανές όπως υποσχεθήκατε εγκαίρως. Εντός προϋπολογισμού και φυσικά με ασφάλεια. Οι Νάνοι δεν με απογοήτευσαν ποτέ. Και δεν θα το κάνουν τώρα. Σωστά. Ωραία. Εντάξει, ναι, ρε. Θα σε αφήσω να ξεκουραστείς. Όταν είσαι έτοιμος να δουλέψεις και να βρεις απαντήσεις, έλα στο γραφείο μου, στο τέλος του διαδρόμου. Α, και καλύτερα να αλλάξεις ρούχα. Δεν θα πάθω τίποτα αν το δοκιμάσω. Σίγουρα είναι πιο καθαρό. Ωραία! Όπα! Θα μου χρειαστεί αυτό. Πλήρως εξοπλισμένο. Τι να βελτιώσω.
Όπα! Ολόκη, σωστά. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια ειρωνία εδώ πέρα. Αυτό ήταν το δωμάτιό του, ξέρεις. Ποιανού? Του αδερφού μου. Του αδερφού σου? Του Μόντι. Α, του αδερφού σου. Αλήθεια? Δεν είχα ιδέα. Αχα. Και τώρα είναι δικό σου. Καλώς όρισες. Θρούτ Θορστότυρ. Ηρέμησε. Δύσκολα θα είσαι χειρότερος από εκείνον. Είμαστε καλύτερα χωρίς αυτόν, Λόκη. Αλήθεια. Έλα μαζί μου. Μη ξεχάσεις το σπαθί σου. Κάποιος θα έρθει να το φτιάξει. Λοιπόν, τι είδους σπαθί είναι αυτό? Είναι νέο, μοναδικό. Μου το έδωσε ο πατέρας για να εκπαιδευτώ ως βαλκυρία. Εκπαιδεύεσαι για βαλκυρία? Έχεις χρόνο να τα πούμε? Τώρα πήγαινα προς τη μεγάλη αίθουσα. Αλλά αν πρέπει να δουλέψεις, το γραφείο του παππού είναι μετά τις σκάλες. Για πες, πώς γίνεσαι βαλκυρία? Πρώτα θα εκπαιδευτώ για να γίνω τέλεια, μετά θα περιμένω να το δει ο παππούς και μετά ελπίζω ότι αυτός και ο μπαμπάς θα πείσουν τη μαμά. Ξέρεις, ο πατέρας μου κι εγώ συναντήσαμε ένα σωρό βαλκυρίες. Θα σου... Τι? Πού? Υποσχέσαι ότι θα μου πεις τα πάντα. Το υπόσχομαι. Μητέρα, γνώρισες το Λόκη? Α, ώστε τώρα να κάτεψε και σένα σε αυτό. Σε τι πράγμα? Απλώς είμαι φιλική. Αυτό δεν είναι διπλωματία. Καταλαβαίνεις ποιος είναι αυτός? Τι έκανε ο πατέρας του? Γιατί τον θέλει εδώ? Μαμά! Έλα! Με κάνεις να ντρέπομαι! Θα το συζητήσουμε αργότερα. Αν συνεχίσεις να μιλάς για εκείνη και σε ακούσει, πανίβλακα. Όχι. Σίγουρα θα κάνει κάτι λάθος. Θα τις πάρω ένα δώρο. Μην το κάνεις. Θα τις πάρω. Συγγνώμη για εκείνη. Μαμάδες, ξέρεις. Λοιπόν, θες να κάνεις μια βόλτα τριγύρω ή πρέπει να γυρίσεις τη δουλειά σου? Είναι διαφορετικό. Το υδρόμενο. Δεν είμαι παράξενος, εσύ είσαι παράξενος. Μην με ανακατεύετε στις θλιβερές προσπάθειές σας να αλληλοεντυπωσιαστείτε. Έλα τώρα. Δε χόρτασες με τα καμώματα του Χάιμνταλ. Πάμε. Δεν κατάφερα να το αλλάξω γνώμη πάντως. Άκου, ό,τι και αν σε βάλει ο παππούς να κάνεις, να θυμάσαι. Είναι ευκαιρία να δείξεις την αξία σου. Κάποιοι από εμάς μόνο αυτό θέλουμε. Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι καλός. Τα λέμε αργότερα. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Δεν με βλέπεις που γνέφω και λέω ναι, καταλαβαίνω. Αχα. Ναι. Ναι, εντάξει. Να, βλέπεις ότι δεν με αφήνεις να μιλήσω. Όχι, Χιούγκιν. Δεν πρέπει να καθαρίσω τα αυτιά μου. Εσύ πρέπει να πάψεις να σκούζεις και να δεχτείς την απάντηση που ξέρεις ότι θα πάρεις. Εγώ απλώς κοιτούσα αυτό. Αυτό το παλιό πράγμα το έχω από όταν... ούτε που θυμάμαι. Ε,
Έχει όνομα. Ίγκριντ. Αλήθεια. Αμέ, γιατί όχι. Πάρ' το, αν σου αρέσει τόσο πολύ. Όντως. Τα τυχερά του επαγγέλματος. Ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά. Και λένε ότι εγώ είμαι ο κακός. Ας περπατήσουμε. Παρακαλώ. Όλοι με παρεξηγούν. Νομίζεις ότι ο σκοπός μου είναι ο πόλεμος, η εξουσία, ο πλούτος. Μπα, ποτέ δεν τα θέλησα. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Τι επιθυμώ πραγματικά. Απαντήσεις, όπως και εσύ. Βλέπεις, οι θνητοί δεν ζορίζονται με τέτοια πράγματα. Στρέφονται σε εμάς για απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Θεϊκή παρηγοριά. Ξέρουμε, κυριά μας, ότι αυτό είναι απάτη. Τι γίνεται όμως με τα δικά μας ερωτήματα, γιατί είμαστε εμείς εδώ? Για να δίνουμε νόημα στη ζωή των θνητών, αλλά όχι στη δική μας? Όχι. Είμαστε κάτι περισσότερο. Και βρήκα κάτι που το αποδεικνύει. Τι είναι αυτό? Γι' αυτό τα κάνω όλα. Το νιώθεις, έτσι? Το νιώθω σαν... γνώση. Και αλήθεια. Όλη αλήθεια. Όλες οι απαντήσεις. Μπορούμε να μάθουμε γιατί είμαστε εδώ. Πώς να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Πώς να σταματήσουμε το Ράγναρουκ και να σώσουμε τους αγαπημένους μας. Πώς? Ήμουν νεαρός θεός. Όταν το βρήκα, το μελέτησα ζωές ολόκληρες, ακολουθώντας κάθε στοιχείο, κάθε αδιέξοδο. Αναζητώντας και εν τέλει ανακαλύπτοντας αυτό. Το βλέπεις? Έχει την ίδια απόκρυφη ενέργεια. Άνοιξε λίγο. Δεν μπορούμε να δούμε μέσα. Δεν θα στο συνιστούσα. Τι κάνει, σπασμένη μάσκα? Αναγνωρίζεις κάποια γράμματα? Δεν είναι από τα εννέα βασίλεια. Τέφρα... οψιδιανή σπίθα. Από την αποτεφρωμένη γη και την οψιδιανή σπίθα. Και ένα πεδίο μαχών που δεν δόθηκαν ποτέ. Είσαι σίγουρος? Γιατί αν είναι στοιχείο, ξέρω τι σημαίνει. Τι σημαίνει? Συνεργάσου μαζί μου και θα μάθεις. Δεν θα σκοτώσεις κανέναν. Δεν χρειάζεται να προδώσεις τον πατέρα σου ή τον εαυτό σου. Έλα, ξέρω τι ένιωσες, ό,τι ένιωσα κι εγώ. Οι απαντήσεις είναι εκεί. Ας τις βρούμε. Είδες πόσο εύκολα έκανες αυτή τη μετάφραση? Αν σε βοηθήσω, τι έπεται? Θόρ, έλα εδώ κάτω. Πατέρα. Μην το κάνεις αυτό. Έπεται η αναζήτηση αυτού. Πάρε αυτό και αυτό το ύπουλο κομμάτι κρέας και δες τι μπορείς να κάνεις. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Έλα τώρα. Καλό κυνήγι. Και εσύ, μην τον ζωρίσεις. Κατάλαβες? Μουσπελχάιμ, η υπόλοιπη μάσκα είναι εδώ. Για να μας έστειλε εδώ ο πατέρας. Εσύ τι λες? Απλώς πάρε αυτό και κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, πού πάμε? Και πού στο διάλο να ξέρω εγώ. Ο πατέρας των πάντων πιστεύει ότι ξέρεις τι κάνεις. Οπότε κάντε.
Περίεργο. Φαίνεται πως περνάμε μέσα από αυτόν τον βράχο. Τα κατάφερνα μόνος μου. Με αυτά τα χέρια... Για να δούμε τον Λόκη και την ασταθερή του όταν τον κλειφίδα. Παιχνιδάκι! Δεν πάμε πολύ. Μήπως να βοήθαγες. Πάμε τώρα, δηλαδή. Για να δω. Εκεί πάνω. Ίσως μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την προεξοχή, αν... Πολύ αργό. Δεν μπορείς να αρπάζεις έτσι τον κόσμο. Και τι άλλο. Να σε πέταγα. Πότε δείχνω. Φύγε από εδώ. Μικρέ, εκεί πάνω είναι κάτι τύποι που μας ρίχνουν φωτιές. Βγάλε το τόξο σε επιτέλους. Σκάλπα! Ξέρεις, ο πατέρας σου πλήρωσε το χρέος αίματος για αυτό που έπαθαν οι γη μου. Αλλά εσύ όχι. Όχι ακόμα. Τι εννοείς? Περιμένει ο πατέρας τον πάντων. Μιας και το φέρει κουβέντα. Βγάλ τη μάσκα. Σωστά. Πρέπει να περάσουμε τα βράχια. Μήπως μπορείς... Ναι, αυτό. Φαντάσου, τι θα κάνεις τα κόκαλα. Μιλάς εσύ για χρέος αίματος. Και οι γίγαντες που σκότωσες ήταν η οικογένειά μου. Ο Θάμουρ, ο Χρούνιρ, ήταν και δικό σου λαός. Οι γίγαντες ήταν μια κατάρα στα εννέα βασίλεια και απόλασα κάθε θάνατο. Ας αλλάξουμε θέμα. Όταν ήρθαμε εδώ με τον πατέρα, περάσαμε όλες τις δοκιμασίες του σούρκου. Θα μπορούσες... Μην δέσεις μας. Άουκα. Γιατί ασχολείσαι με αυτό τώρα?
Μόντι είχε κάποια προβλήματα, αλλά ήταν γιος μου. Και ο μόνος λόγος που δεν σε έχω λιώσει ακόμα είναι αυτό το σπασμένο κομμάτι ξύλο. Κοίτα, κανείς μας δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Και θέλω να εντυπωσιάσω τον πατέρα των πάντων όσο κι εσύ. Δεν χρειάζεται να με συμπαθήσεις, αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Έστω και λίγη. Εμπιστοσύνη, ε. Αλλά πρέπει να είσαι πιο επιθετικός κατά τη γνώμη μου. Μπορείς να το δυσκολέψεις αν θες. Αφού σε εμπιστεύομαι. Δικό σου. Εντύπωση πως δεν μας είπε η μάσκα να έρθουμε εδώ. Ε, μικρέ, προς τα που δείχνει η μάσκα. Δεν είναι από εδώ. Η μάσκα, με τραβάει προς τα εδώ. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κατεβούμε. Έγινε. Επίσης, δεν έπαιζα μαζί σου. Οι δοκιμασίες έχουν πλάκα. Δεν διασκεδάζεις ποτέ. Είσαι πολύ διαφορετικός από την κόρη σου. Εκείνη... έλα να δεις κάτι. Θορ, τι στο... Στάσου, ο δωμός του Σούρτουρ. Δεν πιστεύω να πέθανες εκεί πέρα, ε. Όχι, αλλά σκεφτόμουν... Τότε είναι δικό σου πρόβλημα. Οι δοκιμασίες είναι πέρα από τους δράμους. Γιατί δεν τις κάνετε μαζί με τους. Αρχικά, ας κανονίσουμε αυτούς. Έλα, Θορ. Δοκίμασέ τις. Τι έχεις να χάσεις. Χρόνο. Ναι, για δοκίμασέ. Για να σε δω. Κουράστηκες, μήπως. Ούτε κατά πιάνει. Μη σηκώνεσαι. Η Άλφα! Ένα όπλο! Τι ασκείς. Ούτε κατά διάνοια. Ωραίο κόλπο. Alpha!
πατέρας των πάντων περιμένει εδώ και χιλιάδες χειμώνες. Ας περιμένει λίγο ακόμα. Έχει πλάκα. Καλά. Εσύ μείνε εδώ. Μάλιστα. Alpha. Αυτό θα τον απασχολήσει για λίγο. Ελπίζω. Άντε, δυσκολέψτε με λίγο. Και τώρα πρέπει να φτάσω στον βωμό. Ίγκριντ, εμπιστεύεσαι τους Aesir. Ξέρω ότι δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ, αλλά θέλω να εμπιστευτούν εμένα. Και αυτό θα γίνει αν νομίζουν ότι εγώ τους εμπιστεύομαι. Ναι. Να ο βωμός. Δεν μπορείτε να πάτε να την πέσετε στο θόρε εσείς. Κι Άλφα! Αγριβόντα! Ξέρεις, για κάποιος που εκπαιδεύτηκε ως πολεμιστής, τρομάζεις υπερβολικά εύκολα. Δεν ισχύει. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν μπορεί δηλαδή μια κοπέλα να επισκεφτεί έναν βωμό? Έχεις έρθει εδώ για τον βόλο του Σούρτουρ. Ίσως. Άρα αναζητάς κι άλλους βόλους γιγάντων. Ξέρεις πώς φαίνεται αυτό, έτσι? Σαν την ιστορία ζωής ενός από το λαό μας. Και ίσως και σαν ντουλάπι αποθήκευσης. Όχι. Φαίνεται ξεκάθαρα σαν να ψηφάς τη μοίρα. Το ερώτημα είναι εσύ τι κάνεις εδώ. Ξαναγράφω την ιστορία. Στο έδωσε αυτό ο Όντιν? Δεν... Βασικά... Ναι, αλλά δεν... Δεν συνεργαζόμαστε. Δεν θα του έλεγα ποτέ κάτι για το σιδηρόδασος, αν ανησυχείς γι' αυτό. Και σίγουρα δεν τον υπηρετώ. Η προφητεία το λέει, όχι εγώ. Εγώ έχω έναν βόλο να βρω. Μπορείς να με βοηθήσεις αν θες. Καλά. Αλλά σίγουρα επιλέγεις να παραβείς τους νόμους. Καμία προφητεία δεν λέει ότι θα μαζέψεις εσύ κάποιον βόλο. Το τέλος μας δεν έχει γραφτεί, σωστά? Έλα,
Υπέρμαχε. Α, γεια σου. Σπαθή με αντίληψη. Κι άλλος βόλος. Του Σούρτουρ. Αλλά χωρίς ψυχή. Άρα είναι ακόμα κάπου εκεί έξω. Πριν από λίγο καιρό μου είπες πως έφυγαν οι γίγαντες. Τους σκέφτεσαι ποτέ? Διαρκώς. Είναι μακριά από εδώ. Από τον Όντιν και τον Θόρ. Αλλά αναρωτιέμαι σε τι τόπους πήγανε και τι θάλασσες διασχίσανε. Γιατί? Θέλω να τους βρω. Θα σώσω τον πατέρα μου και μετά θα τους βρω. Ξεκινάει. Ποια είναι αυτή? Όχι ο Σούρτρ. Είμαι σίγουρη. Δες πόσος πολύς πάγος. Η Σινμάρα. Δεν την έχω ακούσει ξανά. Νάτος και ο Σούρτρ. Πόπο, πρέπει να ήταν τρομερή μάχη. Ναι, μέχρι που... δεν ήταν. Και ξαφνικά σταμάτησαν. Ω, όχι, όχι, κοίτα. Είναι επειδή πολέμησαν μαζί. Κοίτα που γίνανε και φίλοι. Πολύ καλοί φίλοι. Μήπως κάνουν... Ναι, έτσι φαίνεται. Α, τότε... μπράβο τους. Όμως όλα δείχνουν ότι η αγάπη τους τους μεταμόρφωσε σε κάποιο πελώριο πλάσμα. Το Ράγναροκ. Και μετά... το Ράγναροκ καταστρέφει το Άσγκαρντ. Σωστά. Το είδα στο βωμό της Γκρόα. Α, κάτι ήταν... και αυτό. Α, θυμάσαι το φίδι που βάλαμε εκείνη την ψυχή. Αυτό δεν ξεχνιέται. Το είδα. Άρχισε να μεγαλώνει. Κάπως... πιο γρήγορα από το κανονικό. Ναι, υποψιαζόμουν ότι θα συνέβαινε αυτό. Χα. Θα περιμένω εδώ. Δεν θέλω να δει ο φίλος σου ότι του ξέφυγε ένας γίγαντας. Φυσικά. Να προσέχεις, όμως. Σε παρακαλώ. Και εσύ, Λόκη. Ίγκριτ. Νομίζω ότι ο Θόρ πέθανε... Επισκεφθήκαμε αυτό το μέρος με τον πατέρα όταν ήρθαμε στο Μούσπελχάιμ. Είναι λες και πέρασαν χρόνια. Το παραδέχομαι. Ήταν όλο το πλαστικό. Τα πτώματα, βουνά στο τέλος. Του στέρισα σαν σιτάρι. Η λάβα βάφτα και κόκκινη το αίμα. Η τρούσα... υπέροχο. Λίγη βοήθεια εδώ πέρα. Δεν φαντάστηκα ότι με χρειάζεσαι αφού πέρασες όλες τις δοκιμασίες. Ή μήπως το έκανε ο πατέρας σου που εσύ απλά έπρεπε. Γιατί άργησες τόσο πολύ. Δεν θα πιστέψεις πως δεκάδες σκότωσα από δάφτα, έντοξη μάλλη. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Θα άρεσε πολύ στη χώρα. Τουλάχιστον θα τα πήγαινε καλύτερα από εσένα. Ah!
μπορούσες να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμή. Μα τα πήγαινες μια χαρά όπως σε είδα. Σε εμπιστεύτηκα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Κάτσε να δω. Φαίνεται ότι πρέπει να περάσουμε από την πύλη. Θορ. Εντυπωσιακό, ε. Α, αυτό θα πει Θεός. Μα είσαι Θεός. Και λίγα λες. Το ίδιο κι εγώ. Εδώ είναι. Αυτό είναι το σημείο. Πού είναι? Στη λάβα? Δεν ξέρω. Όχι! Να πάρει! Χρήσιμη συμβουλή. Δεν είναι ευχάριστο να χώνεις το χέρι σου στη λάβα. Δεν το σκέφτηκα. Ωραία. Είναι καλύτερα έτσι. Εντάξει, ας φύγουμε. Μην ξαναπαίξεις μαζί μου. Είσαι καλό παιδί. Μα παραμένεις γίγαντας και θα χαρώ να σε σκοτώσω. Τι έκανε, Λόκι. Το ρήγμα είναι πιο φωτεινό. Κοίτα, τα κατάφερες. Να, μία από τις φράσεις ολοκληρώθηκε. Μπορούμε να το διαβάσουμε. Αλλά όχι να το μεταφράσεις. Όχι ακόμα. Έχω μια μικρή θεωρία. Νομίζω πως αν βρούμε την υπόλοιπη, θα καταφέρουμε να δούμε μέσα σε αυτό. Χωρίς, ξέρεις, να χάσουμε κανένα μάτι ή χειρότερα. Βλέπεις, είμαστε καλή ομάδα. Έτσι, δεν είμαστε πολύ καλή ομάδα. Όπως και με τον Μπαλντόρ. Ήσασταν φρόνιμοι εκεί έξω. Ο Θόρ ήταν σπουδαίος. Έμαθα πολλά από αυτόν. Έμαθες κάτι από αυτόν? Σοβαρά? Καλά. Τι δίδαξες στο παιδί? Τίποτα. Τι θα μπορούσα εγώ να τον διδάξω? Ακριβώς. Α, και αναρωτιόμουν που είχαν πάει. Βασικά θα έλεγα ότι ήξερα πολύ καλά. Άλλαξες γνώμη? Δεν είμαι σίγουρος γιατί ήρθα στο Άσγκαρντ, αλλά καταλαβαίνω πως δεν ήταν για να κατασκοπεύσω. Θέλω να ξέρεις ότι μπορείς να με εμπιστευτείς. Και για να βοηθήσω να φτάσεις ως το τέλος, θα πρέπει κι εγώ να σε εμπιστεύομαι. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, το ξέρω. Πάρτιν και βγάλε άκρη με τα υπόλοιπα. Αν πρόκειται να μείνεις, δηλαδή. Πρέπει να μου πεις τι ακριβώς ζητάς εκεί μέσα. Μετάφρασέ μου το. Και θα σου τα πω όλα. Και σε αυτό, νεαρέ, μπορείς να με εμπιστευτείς.
Εντάξει, καλά πολύ. Α, γύρισες! Πώς πήγε? Ήταν φρόνιμος ο πατέρας? Ναι, θέλω να πω καλύτερα από ό,τι περίμενα. Υποθέτω. Είναι το σπαθί από το γραφείο του παππού. Α, ναι. Την λένε Ίγκριντ. Γεια σου, Ίγκριντ. Πω, πω. Ο πατέρας των πάντων μάλλον σε εμπιστεύεται. Τέλος πάντων, χαίρομαι που επέζησες από την πρώτη σου μέρα. Ναι, κι εγώ. Αύριο θα μιλήσουμε για βαλκυρίες. Σίγουρα. Αυτή κι αν ήταν αλόκοτη μέρα. Ακριβώς.